Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο σήμερα θα ήθελα να σας δείξω πώς να κατεβάζετε το SpeedFan. Το SpeedFan είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να μετρήσουμε τη θερμοκρασία του υπολογιστή μας. Είναι αυτό εδώ πέρα το πρόγραμμα, SpeedFan λέγεται. Θα το τρέξω τώρα εδώ πέρα να δείτε. Λοιπόν, πρέπει λίγο να φορτώσει. Σκανάρει τώρα τον υπολογιστή. Λοιπόν, και βλέπω ότι μας λέει θερμοκρασία 1 είναι 43 βαθμούς Κελσίου, όπου είναι μια χαρά. Θερμοκρασία 2 είναι 42 βαθμούς Κελσίου, όπου είναι μια χαρά. Θερμοκρασία 3 είναι 127 βαθμούς Κελσίου, το οποίο πάει να πει ότι και αυτή τη στιγμή πρέπει να κατέβει η θερμοκρασία. Η θερμοκρασία του σκληρού μου δίσκου είναι 35 βαθμούς Κελσίου. Είναι αρκετά κάτω, πρέπει να ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Η κάρτα γραφικών μου είναι 45 βαθμούς Κελσίου, είναι μια χαρά. Κοινοπυρήνας 0, είναι 49 βαθμούς Κελσίου, τώρα πήγε 50. 47 βαθμούς Κελσίου, 48 ανεβαίνει ο πυρήνας 1. Ο πυρήνας 2, 49. Και ο πυρήνας 3, 51 βαθμούς Κελσίου, πρέπει να κατέβει λίγο. Τώρα, η θερμοκρασία του υπολογιστή μας παίζει ρόλο από τι προγράμματα έχουμε ανοιχτά, εφαρμογές κλπ. Και αν έχει κάποιο πρόβλημα, για παράδειγμα, η κάρτα γραφικών μας. Γενικά, ο υπολογιστής μας. Τώρα αυτή τη στιγμή εγώ τραβάω βίντεο, έχω ανοιχτό το Mozilla, έχω αρκετά πράγματα και αυτό και όλα αυτά πέρα βγάζουν φωτιά. Αν τα κλείσω τα πάντα, τότε θα δείτε ότι όλα θα βγάζουν ένα τικ. Αν όλα βγάζουν μετά ένα τικ δίπλα το πράσινο, πάνω να πει ότι ο υπολογιστής είναι μια χαρά. Λοιπόν, για να κατεβάσετε και σε αυτό το πρόγραμμα και να βλέπετε τα ίδια πράγματα με μένα, δηλαδή να βλέπετε θερμοκρασίες κλπ. Μισό λεπτάκι. Θα πάτε στο link που θα έχω στο description του βίντεο. Θα σας βάλει σε αυτό το site που είναι SpeedFan. Θα πατήσετε εδώ πέρα που λέει download. Και μετά εδώ πέρα που λέει στο download λέει the latest version is SpeedFan 4.50. Πατάμε εδώ πέρα και πατάμε αποθήκευση αρχείου. Αφού πατήσουμε αποθήκευση αρχείου, το κάνουμε εγκατάσταση την εφαρμογή αυτή. Και μετά αφού πατήσουμε εγκατάσταση, θα γίνει το install. Και αφού γίνει το install, θα μας εμφανίσει στην επιφάνεια εργασίας αυτό το εικονίδιο. Το τρέχουμε, πατάμε ναι. Και είναι κανονικά εδώ πέρα, αφού σκανάρει για ένα λεπτό περίπου κάτι πράγματα. Μας λέει μετά εδώ πέρα θερμοκρασίες κλπ. Λοιπόν, αυτά με το πώς να βρίσκετε τη θερμοκρασία του υπολογιστή σας. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου. Τα λέμε στο νέο βίντεο. Γεια σας.